Καλώς ήρθατε, αγαπητές μου μαθήτριες, αγαπητοί μου μαθητές, όλοι όσοι παρακολουθείτε το κανάλι αυτό όπου μιλάμε για την ελληνική γλώσσα. Σήμερα θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Καιρό έχω να κάνω βίντεο για κάποιο τραγούδι. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Πυροσβεστήρας». Ξέρετε τι είναι ο πυροσβεστήρας? Είναι μία λέξη σύνθετη από τη λέξη «πυρ», «πυρ», που είναι η φωτιά στα αρχαία ελληνικά, και το ρήμα «σβήνω». «Σβήνω τη φωτιά». Λοιπόν, ο πυροσβεστήρας είναι αυτό το αντικείμενο, το οποίο το χρησιμοποιούμε για να σβήσουμε φωτιά. Έχουμε πυροσβεστήρες σε σπίτια, σε δημόσια κτίρια, σε αυτοκίνητα, και θα ακούσουμε ένα τραγούδι με αυτό τον τίτλο. Σταματήστε το βίντεο, ακούστε το τραγούδι πατώντας στο σύνδεσμο που υπάρχει κάτω στην περιγραφή και μετά επιστρέψτε, αν θέλετε, να δούμε τι καταλάβαμε, τι θέλει να πει, τι σημαίνουν λέξεις παράξενες ή άγνωστες. Μ' απέλυσαν από τη δουλειά, με χώρισε η γυναίκα μου, έχασα στο κίνο δανεικά και πώς τα δίνω. Μ' απέλυσαν, με απέλυσαν. Όπου βλέπετε απόστροφο στα ελληνικά, σημαίνει ότι λείπει ένα φωνήεν από εκεί. Το συνηθίζουμε όταν μία λέξη τελειώνει σε φωνήεν και μία άλλη αρχίζει, όταν έχουμε μία μικρή λέξη όπως το μέσε και τα λοιπά και μία άλλη. Μπορεί να λείπει το φωνήεν από την πρώτη λέξη, όπως το μαπέλησαν, μπορεί να λείπει το φωνήεν από τη δεύτερη λέξη. Ας πούμε, μπορώ να πω μου φερε, μου έφερε κάτι. Απέλησαν. Το ρήμα είναι απολύω. Μ' απέλυσαν από τη δουλειά σημαίνει με έδιωξαν από τη δουλειά. Απολύω, απέλυσα. Τα ρήματα που είναι σύνθετα, όπως το απολύω, μία πρόθεση και ένα ρήμα, όταν το ρήμα στον αόριστο, το κανονικό ρήμα, παίρνει αύξηση, παίρνει ένα «ε» στην αρχή, αυτή την αύξηση παίρνει και μέσα στο ρήμα το σύνθετο. Από λίγο. Έλυσα. Απ έλυσα. Φεύγει το, μένει το ε. Μ' απέλυσαν λοιπόν από τη δουλειά. Τι άλλο μου συνέβη? Με χώρισε η γυναίκα μου. Χωρίζω κάτι. Χωρίζω. Χωρίζω δύο πράγματα. Χωρίζω μία σελίδα στα δύο. Αλλά χωρίζει ένα ζευγάρι. Δεν ξέρουμε ποιος ήθελε να χωρίσει. Ο άντρας χωρίζει την γυναίκα, άρα ο άντρας είναι αυτός που θέλει να χωρίσουν, ή τον άντρα τον χωρίζει η γυναίκα, άρα η γυναίκα είναι αυτή που θέλει να χωρίσουν. Με χώρισε η γυναίκα μου, τραγουδάει ο τραγουδιστής, άρα η γυναίκα ήθελε να χωρίσουν. Τι άλλο συνέβη? Έχασα στο κίνο. Το κίνο είναι ένα παιχνίδι, τυχερό παιχνίδι, όπου σε έναν πίνακα εμφανίζονται πολλοί αριθμοί και κάπως γίνεται μία κλήρωση και αυτός που έχει επιλέξει κάποιους αριθμούς, αν έχει επιλέξει τους σωστούς, κερδίζει. Αυτός ο κύριος που τραγουδάει έχασε στο κίνο, δανεικά, χρήματα, δηλαδή έπαιξε κίνο, όχι με δικά του χρήματα, με χρήματα που είχε δανειστεί από κάποιον. Έχασα στο κίνο δανεικά και πώς τα δίνω. Πώς τα δίνω σημαίνει τώρα πώς μπορώ να επιστρέψω τα χρήματα αυτά. Πώς μπορώ να τα δώσω πίσω, αφού ήταν δανεικά.
είναι ένας τρόπος να αναρωτηθούμε κάτι. Πώς πηγαίνω τώρα στο κέντρο που δεν έχει λεωφορεία σήμερα. Και τα προβλήματα συνεχίζονται για τον τραγουδιστή. Το Νίκη Ρέι. Ρέι, η ζωή μου παραπέει. Αμέτρητοι λογαριασμοί και λάθος υπολογισμοί. Τα προβλήματα γίνονται όλο και περισσότερα. Το Νίκη Ρέι. Ρέι, ρέο, σημαίνει τρέχω, κιλό. Όταν λέμε ρέι το Νίκη, εννοούμε ότι εξακολουθώ να έχω την υποχρέωση να το πληρώνω. Κάθε μήνα έχω το Νίκη, άρα το Νίκη ρέι. Δεν σταμάτησα να έχω την υποχρέωση να πληρώνω Νίκη. Το Νίκη ρέι, λοιπόν, χρέη, προφανώς ρέι, αλλά δεν το πληρώνει. Αμέτρητοι λογαριασμοί. Μετρώ, κάτι που μπορώ να το μετρήσω. Αμέτρητο είναι αυτό που δεν μπορώ να το μετρήσω. Είναι μια ωραία λέξη, αν θέλετε να πείτε ότι είναι πάρα πολλά. Έχω αμέτρητα προβλήματα. Και λάθος υπολογισμοί. Υπολογίζω κάτι, σημαίνει λογαριάζω. Δηλαδή, υπολογίζω τις ανάγκες μου και ανάλογα βλέπω ποια πρέπει να είναι τα έσοδά μου, ποια μπορούν να είναι τα έξοδά μου. Και σαν να μην φτάναν όλα αυτά, στην Αττική το απόγευμα για πυροσβεστήρα πήρα κλίση 80 ευρώ. Τι σημαίνει όλο αυτό? Σαν να μην φτάναν όλα αυτά. Είναι μία έκφραση που χρησιμοποιούμε όταν απαριθμούμε διάφορα κακά που μας έχουν συμβεί και θέλουμε να πούμε ότι έγινε αυτό, έγινε αυτό, έγινε αυτό και επιπλέον έγινε και αυτό. Γιατί ήταν ανάγκη? Σαν να μην ήταν αρκετά όλα αυτά που έπαθα, συνέβη και αυτό. Τι είναι αυτό που συνέβη? Στην Αττική, εδώ εννοεί, υποθέτω, την Αττική Οδό. Είναι ένας περιφερειακός δρόμος στην Αθήνα. Στην Αττική, λοιπόν, το απόγευμα, για πυροσβεστήρα πήρα κλίση 80 ευρώ. Ο πυροσβεστήρας που είδαμε στην αρχή τι είναι, πήρα κλίση. Φανταστείτε τώρα ότι ο τραγουδιστής κυκλοφορεί με το αυτοκίνητό του. Οδηγάει και τον σταματάει η τροχέα και βλέπει τα χαρτιά του, άδεια αυτοκινήτου, δίπλωμα, όλα εντάξει, ελέγχουν και όταν η τροχέα θέλει οπωσδήποτε να γράψει κάποιον, αν ελέγξει όλα τα χαρτιά του και είναι εντάξει, θα αρχίσει να ελέγχει και άλλα πράγματα στο αυτοκίνητο. Αν λειτουργούν τα φλάς, τα φώτα κανονικά, αν έχει πυροσβεστήρα το αυτοκίνητο και πυροσβεστήρα που να είναι σε λειτουργία. Για πυροσβεστήρα λοιπόν, προφανώς γιατί δεν είχε πυροσβεστήρα το αυτοκίνητο ή γιατί ο πυροσβεστήρας δεν ήταν σε λειτουργία, δεν ήταν σε καλή κατάσταση, έτοιμος για χρήση, πήρα κλίση 80 ευρώ. Κλίση είναι από το ρήμα καλό. Είναι ένα έγγραφο που στέλνει μία υπηρεσία σε κάποιον για να τον καλέσει σε ένα γραφείο. Καλό. Η υπηρεσία καλεί κάποιον. Στην περίπτωση που πάρει κανείς κλίση από την τροχέα, αυτή η κλίση είναι για να πληρώσει ένα πρόστιμο. Να πληρώσει, δηλαδή, για μία παράβαση που έχει κάνει. Λέμε, μου έδωσε κλίση η τροχέα για παράνομη στάθμευση. Παράνομο παρκάρισμα. Δεν πάρκαρα στο σωστό σημείο και πήρα κλίση. Δηλαδή, πρέπει να πάω τώρα και να πληρώσω. Αυτός ο καημένος ο κύριος, για πυροσβεστήρα, πήρε κλίση. Πόσο πρέπει να πληρώσει? 80 ευρώ! Και τι κάνει?
αφού το ένα κακό έρχεται μετά από το άλλο, λέει, μες στην καντεμιά μου, μες στον πανικό μου, βάζω τα καλά μου, παίρνω ό,τι έχω, βγαίνω και χορεύω, χορεύω. Ό,τι προβλήματα έχω, στην άκρη τα αφήνω. Μες στην καντεμιά μου. Καντεμιά είναι η ατυχία. Εννοείται, αν συμβεί αυτό, 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 αυτό και αυτό, χίλια κακά, θεωρεί κανείς ότι είναι άτυχος. Είναι ατυχία. Μες στην καντεμιά μου, ενώ δηλαδή είμαι τόσο άτυχος, μες στον πανικό, φανταστείτε όταν κανείς δεν έχει καθόλου λεφτά και πρέπει να πληρώσει και τα χρέη είναι μέχρι εκεί, πάνω από το κεφάλι που λέμε, και επιπλέον έρχεται ένα ακόμη χρέος, είναι σε πανικό. Αλλά μες στον πανικό του, αυτός ο κύριος, βάζει τα καλά του. Τι είναι τα καλά του? Εννοεί τα καλά του ρούχα. Αυτό είναι μία έκφραση που μας έχει μείνει από την εποχή που οι άνθρωποι είχαν ουσιαστικά πολύ λίγα ρούχα, είχαν τα ρούχα που φορούσαν καθημερινά και που μπορεί να ήταν 2-3 διαφορετικά, το πολύ, και είχαν και ένα ρούχο που το φορούσαν τις Κυριακές, τις γιορτές. Αυτό ήταν το καλό ρούχο. Και το χρησιμοποιούμε αυτό στον πληθυντικό. Βάζω τα καλά μου λοιπόν, σημαίνει ότι βάζω τα ρούχα για την έξοδο, για την διασκέδαση, για να πάω σε μία κοινωνική εκδήλωση. Βάζω τα καλά μου, παίρνω ό,τι έχω, δεν ξέρω τι εννοεί ότι έχει, ίσως έχει κάποια ψηλά στη τσέπη του, κάποια λίγα χρήματα, και βγαίνω. Ξέρουμε ότι βγαίνω, είναι το βγαίνω έξω, αλλά το χρησιμοποιούμε και με την έννοια πάω για διασκέδαση. Παίρνει λοιπόν ό,τι έχει και βγαίνει, πάει να διασκεδάσει και χορεύω, χορεύω, ό,τι προβλήματα έχω στην άκρη τα αφήνω. Έχω τα προβλήματα εδώ και όχι, εγώ τα βάζω στην άκρη και χορεύω. Ξεδίνω. Ξεδίνω σημαίνει διασκεδάζω πάρα πολύ. Χορεύω, λοιπόν, όπως λέει ο τραγουδιστής, και ξεδίνω. Παίρνω φόρα, ξεκινάω με δύναμη, όπως παίρνουν φόρα οι αθλητές, που είναι στην αρχή έτοιμοι να τρέξουν. Παίρνουν φόρα, δίνουν όθηση, δύναμη. Παίρνω φόρα, πάω στο μπαρ, βάζω τεκίλα και πίνω. Για την στιγμή, για τη χαρά, για την παρηγοριά. Γιατί πίνω? Για να παρηγορηθώ. Παρηγορώ κάποιον σημαίνει λέω ή κάνω κάτι που του παίρνει τον πόνο, τον ψυχικό πόνο. Κάποιος είναι στεναχωρημένος και εγώ του λέω έλα, μη στεναχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά, θα δεις. Τον παρηγορώ. Γι' αυτό λοιπόν βγαίνει, πηγαίνει στο μπαρ, χορεύει, πίνει, διασκεδάζει για να απαλύνει τον ψυχικό του πόνο, να νιώσει κάπως καλύτερα για την παρηγοριά. Και συνεχίζει η περιγραφή των προβλημάτων. Χτυπάει το άγχος από τη μια, από την άλλη η καρδιά. Βραδικαρδία, παίρνω χάπια για την αϊπνία. Περιγράφει το πώς νιώθει. Χτυπάει το άγχος. Σημαίνει ότι με έχει βάλει στο στόχο το άγχος. Ότι δεν μπορώ να ξεφύγω από το άγχος. Από την άλλη όμως χτυπάει και η καρδιά. Αλλά έχω βραδικαρδία. Βραδικαρδία, σύνθετη λέξη. Βραδύς που σημαίνει αργός. Αυτός που πηγαίνει δηλαδή όχι με τη συνηθισμένη ταχύτητα, με την κανονική ταχύτητα. Πηγαίνει πιο αργά. Χτυπάει η καρδιά, έχει 60 παλμούς το λεπτό, για παράδειγμα, 70-80, ανάλογα με τον άνθρωπο, τη φυσική κατάσταση. Αλλά όταν, ας πούμε, οι παλμοί πέσουν πολύ, τότε έχει κανείς βραδικαρδία. Αν συνδέεται τη λέξη βραδύς, που σημαίνει αργός, με τη λέξη βράδυ, κάνετε πάρα πολύ καλά. Γιατί το βράδυ είναι η στιγμή της μέρας που φαίνεται να έρχεται πιο αργά από όλες τις άλλες. Ξεκινάει η μέρα,
Πρωί, μεσημέρι, απόγευμα και τελευταίο, τελευταίο έρχεται το βράδυ. Αυτό που αργεί δηλαδή. Παίρνω χάπια για την αϊπνία. Ύπνος και αϊπνία. Όταν μπορώ να κοιμηθώ, είναι οκ. Okay. Όταν δεν μπορώ να κοιμηθώ, έχω αϊπνία. Δεν με παίρνει ο ύπνος. Οπότε αυτό τι κάνει, παίρνει χάπια για την αϊπνία. Σαν ταινία, τι άλλο συμβαίνει. Βγάζει πιστόλι η εφορία. Η εφορία, ξέρετε, είναι η οικονομική υπηρεσία του κράτους που ζητάει χρήματα από τους πολίτες. Βγάζει πιστόλι η εφορία, καταλαβαίνετε την εικόνα, σημαίνει ότι με απειλεί η εφορία. Και ενώ είμαι μπροστά στην εφορία που έχει το πιστόλι στραμμένο πάνω μου, τι κάνω εγώ, σηκώνω τα χέρια, παραδίνομαι, σηκώνω τα χέρια, φωνάζω για φόνο, με σκοτώνετε, φωνάζω για φόνο. Τους λέω, θέλω χρόνο, αφού χρόνια πληρώνω. Δηλαδή, τώρα δεν μπορώ να πληρώσω, έλεος, θέλω χρόνο, δώστε μου χρόνο, θα πληρώσω. Χρόνια πληρώνω. Ξέρετε ότι όταν είχα δουλειά, όταν είχα χρήματα, πλήρωνα πάντα. Άρα, δώστε μου χρόνο. Το αφού εδώ δείχνει την αιτία. Για ποιο λόγο. Αυτό είναι το τραγουδάκι. Περιγράφει μια κατάσταση πολύ γνωστή σε πολλούς ανθρώπους και τώρα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια από το 2010 και μετά για μία δεκαετία περίπου με την οικονομική κρίση, ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας βίωσε όλα αυτά και αυτό ακριβώς περιγράφει αυτό το τραγούδι. Εύχομαι εσείς να τα πάτε καλύτερα, εύχομαι να ξεπερνάτε τις δυσκολίες, ίσως με τον τρόπο που επέλεξε ο Κύριος, ίσως με άλλον τρόπο. Έχετε εσείς κάποιον δικό σας τρόπο να ξεπερνάτε τα προβλήματα όταν αυτά φτάνουν να ξεπερνούν το κεφάλι σας, να είναι πάνω από το κεφάλι. Αν θέλετε να γράψετε κάτω, γράψτε το. Αν θέλετε οτιδήποτε να σημειώσετε, σημειώστε το. Αυτά για σήμερα. Να είστε καλά και να είστε εδώ και την επόμενη εβδομάδα. Σας χαιρετώ. Γεια σας.